Σε νέες περιπέτειες πριν επιστρέψει για τα καλά στη φυλακή ώστε να εκτίσει το υπόλοιπο της κάθειρξης που του έχει επιβληθεί για απάτες, βρίσκεται ο παρουσιαστής και τραγουδιστής που είχε κηρυχθεί δραπέτης των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού τα τελευταία 17 χρόνια. Σιδηροδέσμιος και περιστοιχισμένος από υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς που προσπάθησαν να τον κρατήσουν απομονωμένο, μεταφέρθηκε το πρωί στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου για να απολογηθεί. Ο ίδιος αρνήθηκε να πει οτιδήποτε για την ουσία της υπόθεσης, ενώ αναμένεται να περάσει και από πειθαρχικό συμβούλιο. Σε βάρος του έχει ασκηθεί νέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός σοφρονιστικού καταστήματος με τη μορφή της κατοχής, μεταφοράς και απόπειρας εισαγωγής. «Δέχομαι πόλεμο. Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Τα ναρκωτικά τα έβαλαν στα πράγματά μου. Ποιος ανόητος θα έμπαινε στις φυλακές και θα κουβαλούσε ναρκωτικά. Θα κάνω αγωγές σε όλους όσοι λένε κακοήθειες για μένα». Στη διάρκεια της μεταγωγής του τη Δευτέρα, μέσα στα πράγματά του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα γραμμάριο ακατέργαστης κάναβης. Ο κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Ο δραπέτης τραγουδιστής που είχε καταδικαστεί για απάτες είχε φύγει με άδεια από τις φυλακές Αλικαρνασσού το 2002 χωρίς να επιστρέψει ποτέ. Συνελήφθη έπειτα από τυχαίο έλεγχο και διαπιστώθηκε πως όσο ήταν δραπέτης εμφανιζόταν ως παρουσιαστής, δημοσιογράφος και τραγουδιστής.